Το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ εκέντρισε, αδελφοί και πατέρες, το ενδιαφέρον πολλών για την Αγία Γραφή και ιδιαιτέρως για τη βίβλο της Αποκαλύψεως. Ερωτούν πολλοί, προφητεύει η Αγία Γραφή και προφητεύει η Αποκάλυψη τα πυρηνικά όπλα και τις καταστροφές από τα πυρηνικά όπλα? Ασφαλώς η Γραφή προφητεύει, όπως είπαμε κατά την προηγουμένη ομιλία. Κατά την ομιλία εκείνη αναπτύξαμε το θέμα Παλαιά Διαθήκη και πυρηνικά όπλα. Μετά σύντομη περίληψη της προηγουμένης ομιλίας, σήμερα θα αναπτύξουμε το θέμα Αποκάλυψης και πυρηνικά όπλα. Τρεις προφητείες σχετικές με τα πυρηνικά όπλα από την Παλαιά Διαθήκη είδαμε στην προηγουμένη ομιλία. Η μία λίαν καταπληκτική και χαρακτηριστική προφητεία περιέχεται στον προφήτη Ζαχαρία, 6ος αιών π.Χ. Περιέχεται στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου του, στο στίχο 12. Αναφέρω, επαναλαμβάνω την προφητεία εν μεταφράση και παραφράση. Αυτή θα είναι η πληγή, αυτή είναι η συμφορά με την οποία ο Κύριος θα πλήξει, θα χτυπήσει όλους τους λαούς οι οποίοι εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι πολέμησαν την Εκκλησία, την πίστη, το χριστιανισμό. Θα λιώσουν, θα εξατμιστούν οι σάρκες τους, ενώ ακόμη θα ίστανται στα πόδια τους. Θα εξατμιστούν οι σάρκες τους προτού προφθάσουν να πέσουν από τα πόδια τους ακαριέως, αυτοστιγμή. Θα λιώσουν, θα ρεύσουν σαν το νερό, θα χυθούν μέσα από τις κόγχες τα μάτια τους, οι βολβοί. Θα λιώσουν επίσης, θα ρεύσουν σαν το νερό, θα χυθούν μέσα από τα στόματα οι γλώσσες τους. Όπλο με τέτοιες ιδιότητες είναι η πυρηνική ενέργεια. Όπως είπαμε, αυτοί που περιέγραψαν τις συνέπειες της εκρήξεως ατομικών βομβών στην Ιαπωνία αναφέρουν ως χαρακτηριστικά ότι ακαριέως εξατμίζεται η σάρκα και χύνονται τα μάτια μέσα από τις κόγχες και η γλώσσα μέσα από το στόμα. Άλλη προφητεία είναι η προφητεία του Ιωήλ στο τρίτο κεφάλαιο. Ο Ιωήλ είναι αρχαιότερος του Ζαχαρία, ζει μάλλον τον 9ο αιώνα π.Χ. Προφητεύει τρομερά σημεία των εσκάτων καιρών. «Και δώσω
σημεία, τέρατα, εν ουρανό άνω και επί γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν η ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Σαφώς πρόκειται για τρομερά σημεία των εσχάτων καιρών, πρώτης των καιρών πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, τρομακτικά σημεία στον ουρανό επάνω και στη γη κάτω. Ιδιαιτέρως επισημάναμε τη φράση «αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού». Το αίμα είναι σύμβολο του θανάτου, το πυρ και η ατμής του καπνού είναι τα αίτια του θανάτου. Πυρ που θανατώνει είναι το πολεμικό πυρ, και πολεμικό πυρ κατά τους εσκάτους κυρούς είναι το πυρ της ατομικής ενεργίας. Ατμής καπνού, στήλες καπνού, νέφη καπνού, τα οποία επίσης δηλητηριάζουν και θανατώνουν, είναι το ραδιενεργό νέφος, το οποίο εξαπολύεται κατά την έκρηξη ατομικών βομβών. Ως τρίτη προφητεία αναφέραμε το μεγαλύτερο μέρος από το 24ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Αναφέρεται στη μεγάλη, την παγκόσμια καταστροφή. Ιδού ο Κύριος, φωνάζει ο Ισαΐας, καταστρέφει τη γη, την ερημώνει, την απογυμνώνει από τα στολίδια της. Ποια είναι τα στολίδια της γης? Είναι η χλωρίδα, είναι η πανίδα, είναι οι άνθρωποι. Ταραχή ταραχθήσεται η γη, προνομή προνομευθήσεται η γη, ολοσχερός θα καταστραφεί η γη. Οι άνθρωποι θα γίνουν ολίγοι, οι άνθρωποι θα κατακαούν, λέγει το εβραϊκό κείμενο, θα καταστραφούν διαπυρός και θα υποληφθούν πάνω στη γη ολίγοι άνθρωποι και πτωχοί. Θα πάψουν τα γλέντια και οι διασκεδάσεις, θα πάψει η αυθάδεια, θα αχρηστευτεί ο πλούτος, θα αναχωρήσει η χαρά και η ευφροσύνη από τη γη. Οι πόλεις θα ερημωθούν, τα σπίτια θα ερυπωθούν, θηρίδες θα ανοίξουν από τον ουρανό και θα πέσει καταστροφή και θα συστούν τα θεμέλια της γης. Η γη θα καταντήσει σαν μεθυσμένο άνθρωπο, σαν άνθρωπο που διατελεί εν κρεπάλι μάχη και τρικλίζει και δεν μπορεί να σταθεί. Η γη θα πέσει και δεν θα σηκωθεί πλέον, διότι πάνω στη γη κατήσχησε η ανομία. Οι άνθρωποι όχι μόνο παρέβησαν τους νόμους του Θεού, αλλά και άλλαξαν τους νόμους του Θεού, και στη θέση της ευσεβίας νομοθέτησαν την ασέβεια, και στη θέση της ηθικής νομοθέτησαν την ανηθικότητα. Τώρα ερχόμεθα στην Ιερά Βίβλο της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής.
είναι βιβλίο προφητικό. Παρουσιάζει το θέατρο της ιστορίας από την ενανθρώπιση του Χριστού μέχρι τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Κατά δραματικό τρόπο παρουσιάζει τη συνεχή και ακατάπαυστη πάλι μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ του καλού και του κακού, μεταξύ του Χριστού και των αντιχρίστων δυνάμεων. Η Αποκάλυψη παρουσιάζει τις προσωρινές νίκες και τους προσωρινούς θριάμβους των δυνάμεων του κακού και τον τελικό θρίαμβο του Ιησού Χριστού, του αρνίου, του εσφαγμένου προκαταβολής κόσμου για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η Αποκάλυψη είναι το τρομερότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής και έχει το τρομερότερο ποιητικό μεγαλείο. Τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας από την ίδρυση της Εκκλησίας μέχρι τη δευτέρα παρουσία παρουσιάζονται με εικόνες της εποχής του Αποστόλου Ιωάννου, με πολλούς συμβολισμούς, με πολλές αλληγορίες. Γι' αυτό η ερμηνεία της Αποκαλύψεως είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Ο πρίτανης των ερμηνευτών, ο Ιερός Χρυσόστομος, και τι ερμήνευσε το πλείστον μέρος της Αγίας Γραφής κατά τον τελειότερο τρόπο, δεν ετόλμησε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη, διότι η Αποκάλυψη ερμηνεύεται όταν συμβαίνουν τα προφητευόμενα γεγονότα. Πρώτου συμβούν τα γεγονότα, στις λεπτομέρειες η Αποκάλυψη δεν ερμηνεύεται και οι ερμηνευτές αστοχούν ερμηνεύοντες. Όταν όμως συμβούν τα προφητευόμενα γεγονότα, τότε και το μικρό παιδί αντιλαμβάνεται τι εννοούσε σε τούτο ή τι εννοούσε σε εκείνο το σημείο η Ιερή Αποκάλυψη. Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα καταπληκτικά επιτεύγματα της επιστήμης και μάλιστα τα πυρηνικά όπλα και τις τρομερές συνεπιές τους, μπορούμε σε ορισμένα σημεία ευκόλως πλέον και με τα βεβαιότητος να ερμηνεύσουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Την περισσότερη σχέση με τα πυρηνικά όπλα μέσα στην Αποκάλυψη έχουν τρία κεφάλαια. Το 8ο, το 9ο, όπου ακούονται 7 σάλπιγγες, οι σάλπιγγες της Αποκαλύψεως, και το 16ο κεφάλαιο, όπου ρίπτονται 7 φιάλες, οι τρομερές φιάλες της Αποκαλύψεως. Ό,τι η Αποκάλυψη είναι θεόπνευστο βιβλίο, όπως όλη η Αγία Γραφή, και περιέχει όντως προφητείες,
αποδεικνύεται σαφέστατα για τους καλής πίστεως ανθρώπους από διάφορα σημεία. Αναφέρω δύο μόνο σημεία από την Αποκάλυψη όπου προφητεύονται σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης. Στο 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπως και άλλοτε τόνισα και πολλές φορές πρέπει να τονίζω με ορισμένα πράγματα για να γίνουν συνείδηση των ανθρώπων, στο 11ο κεφάλαιο λέγω της Αποκαλύψεως προφητεύεται η τηλεόραση. Πώς? Τους εσχάτους καιρούς, λέγει η Αποκάλυψη, όταν θα έλθει στον κόσμο ο Αντίχριστος, το μεγάλο θηρίο, θα έλθουν και οι δύο μάρτυρες και προφήτες, ο Ενόχ και ο Ηλίας κατά την επικρατέστερη γνώμη, για να πολεμήσουν τον Αντίχριστο. Οι δύο μάρτυρες και προφήτες θα κάνουν ελεγκτικό, καυστικό κήρυγμα στον κόσμο και με το κήρυγμά τους που θα είναι φωτιά και έλεγχος ανυπόφορος των ενόχων και αμετανοήτων ανθρώπων θα ταράξουν τους κατοίκους της γης. Και όταν τελειώσουν την αποστολή τους, ο Θεός θα επιτρέψει και το θηρίο Αντίχριστος, που θα είναι κοσμικός πανίσχυρος, θα συλλάβει τους δύο προφήτας και μάρτυρας και θα τους εκτελέσει. Και για να τους εξευτελίσει και να τους διαπομπεύσει, δεν θα επιτρέψει να ταφούν τα σώματά τους, αλλά επί τρεις και ήμιση της ημέρας, επί τρεις ημέρες και ήμιση της ημέρας, θα αφαιθούν άταφα εκτεθειμένα στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Προσέξετε τώρα το κέριο σημείο. Εδώ παρουσιάζονται οι άνθρωποι εκ των φυλών και λαών και γλωσσών και εθνών, από όλα δηλαδή τα έθνη και από όλους τους τόπους της γης, να παρακολουθούν το θέαμα των εκτεθειμένων σωμάτων στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Και βλέπουσιν αυτά, λέγει η Αποκάλυψη, ενεστός χρόνος, βλέπουσι, παρακολουθούν το θέαμα, και βλέπουσιν αυτά εκ των φυλών και λαών και εθνών και γλωσσών, και χαίρουσιν επ' αυτής. Οι άνθρωποι σατανικοί βλέπουν τα πτώματα των Αγίων και χαίρονται. Και κατόπιν, σε χρονομέλλοντα, λέγει η Αποκάλυψης, και εφρανθίσονται και δώρα πέμψου συναλλήλεις. Αφού θα παρακολουθήσουν το θέαμα των πτωμάτων στην πλατεία της Ιερουσαλήμ από όλα τα μέρη του κόσμου, κατόπιν οι κατοικούντες επί της γης, όχι οι κατοικούντες σε ένα τόπο, αλλά σε ολόκληρη τη γη, την οικουμένη, θα κάνουν γλεντοκόπια και θα ανταλλάξουν δώρα για να εκφράσουν τη χαρά τους, διότι επιτέλους οι δύο ταραξίες που βασάνισαν τους ανθρώπους με το ελεγκτικό και γαυστικό κηρύγμά τους και με τα τιμωρητικά τους θαύματα εξοντώθησαν. Και βλέπουσιν
εκ των φυλών και λαών και εθνών και γλωσσών τα πτώματα αυτών επί της πλατείας Ιερουσαλήμ και χαίρουσιν οι κατοικούντες επί της γης οι κάτοικοι της οικουμένης. Υποκρύπτεται αδελφοί μου ή δεν υποκρύπτεται εδώ η τηλεόραση? Πως οι άνθρωποι της γης της οικουμένης, οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου βλέπουν τα δύο πτώματα που είναι σε ένα σημείο της γης στην πλατεία της Ιερουσαλήμ μόνον δια της τηλεοράσεως? Καθίσταται τούτο δυνατό στους εσχάτους τούτους καιρούς? Στο ένατο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως περιγράφονται με συμβολικές εικόνες τα άρματα μάχης. Ακούστε την περιγραφή και δεν νομίζω να είναι κανείς που να μην πιστεί ότι πρόκειται όντως εδώ για προφητεία των αρμάτων μάχης της εποχής μας. Και ούτως είδων τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, έχοντας θώρακας πυρήνους και ιακυνθίνους και θυώδης και κεφαλέ των ύπων ως κεφαλέ λεόντων και εκ των στομάτων αυτών εκπορεύεται πυρ και καπνός και θείων. Από των τριών πληγών τούτων απεκτάνθησαν το τρίτον των ανθρώπων, εκ του πυρός και του καπνού και του θείου του εκπορευωμένου εκ των στομάτων αυτών. Η γάρ εξουσία των ύπων εν το στόματι αυτών εστί και εν τες ουρές αυτών. Εγάρ ουρέ αυτών όμοιε όφεσιν έχουσε κεφαλάς και εν αυτές αδικούσι. Είδε ο Ιωάννης ύπους, αλλά όχι κοινούς φυσικούς ύπους, περιέργους, παραδόξους ύπους. Και πάνω στους ύπους είδε τους υπέας. Και πώς εμφανίζονταν? Με θώρακες, πυρήνους και κυανούς και κυτρίνους. Και οι κεφαλές των ύπων σαν κεφαλές λιονταριών. Το σημαίνει ότι οι ύποι έχουν ισχυροτάτη δύναμη, γιατί ο λέων είναι το ισχυρότερο όλων των ζώων. Και από τα στόματα αυτών των παραδόξων ύπων βγαίνει φωτιά και καπνός και θιάφη. Από τις τρεις αυτές πληγές θανατώθηκε το τρίτο των ανθρώπων. Από τη φωτιά και τον καπνό και το θιάφι. Η εξουσία των ύπων είναι στα στόματα αυτών των παραδόξων ύπων, η δύναμη είναι στα στόματα, γιατί από τα στόματα βγαίνει η φωτιά, ο καπνός και το θιάφι. Αλλά δεν είναι μόνο στα στόματα. Σαν να μην αρκούσε τούτο, υπάρχει δύναμη και στις ουρές αυτών των περιέργων ύπων. Οι ουρές τους είναι όμοιες με φίδια και έχουν κεφαλές και με αυτές
κάνουν κακό, καταστροφή. Όπλα σύγχρονα, άρματα μάχης που βάλουν και έμπροσθεν και όπισθεν. Τώρα αδελφοί, ερχόμεθα στα τρία κεφάλαια της Αποκαλύψεως, τα σχετικά με τα πυρηνικά όπλα, σχετικά περισσότερο από άλλα κεφάλαια της Γραφής. Διαβάζω μέρος του 8ου κεφαλαίου. Παρακαλώ να προσέχετε, να δείτε κατά την κρίση σας που πρόκειται για συμβατικά όπλα, όπως λέμε, που πρόκειται για πυρηνικά όπλα και που πρόκειται για χημικά όπλα. Ένας ειδικός επιστήμων μου είπε ότι δεν αποκλείεται ο άνθρωπος να αποδεσμεύσει μέσα από τη φύση και να δεσμεύσει και να χρησιμοποιήσει και φοβερότερα όπλα στο μέλλον. Οι δυνάμεις, οι γνωστές μέχρι σήμερα από το φυσικό κόσμο, είναι τέσσερες. Ο ηλεκτρομαγνητισμός, οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, οι ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις και οι βαρύτης. Οι επιστήμονες όμως έχουν ενδείξεις ότι υπάρχει και μια άλλη δύναμη, μεγαλύτερη, το υπερφορτίο, όπως την ονομάζουν. Αν διαπιστωθεί ότι όντως υπάρχει αυτή η δύναμη και δεσμευτεί, μπορεί να γίνει και αυτή ένα όπλο αφάνταστης καταστροφικής δυνάμεως. Κεφάλαιο 8, στίχος 6 και εξής. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τας 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς ειν ασαλπίσωση. Και ο πρώτος εσάλπισε και γένα το χάλαζα και πυρ με μειγμένα ενέματι και ευλήθη στην γην. Και το τρίτον της γης κατεκάει και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χόρτος χλωρός κατεκάει. Ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έπληξε την ξηρά και τη βλάστηση. Έγινε χάλαζα, όχι φυσική χάλαζα, άλλου είδους χάλαζα. Και πυρ, φωτιά, με μειγμένα δε αυτά τα δύο στοιχεία, με αίμα, σύμβολο του θανάτου. Τι είναι η χάλαζα? Είναι η βροχή των βλημάτων, είναι οι βομβαρδισμοί. Τι είναι το πυρ, το πολεμικό πυρ, είτε με τα συμβατικά είτε με τα πυρηνικά όπλα? Και το αίμα, το αποτέλεσμα, η καταστροφή. Επλήγει, λέγει, η ξηρά, το τρίτον της ξηράς, και κατεκάει το τρίτον της βλαστήσεως, δέντρα και χορτάρια. Κάνει εντύπωση η μεγάλη έκταση της καταστροφής. Το 1/3 της γης, το 1/3 της βλαστήσεως κατεστράφει. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα πυρή και όμενον ευλήθη στην θάλασσα και γένεται το τρίτον της θαλάσσης αίμα και απέθανε το τρίτον των κτισμάτων των εν τη θαλάσση τα έχοντα ψυχάς και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε και ένα πράγμα τεράστιο, σύμβολο της τεραστίας δυνάμεως και καταστροφής, σαν βουνό,
που καίεται με φωτιά, βουνό φλεγόμενο, έπεσε στη θάλασσα. Με την πρώτη σάλπιγγα επλήγει η ξηρά και η βλάστησης. Με τη δεύτερη σάλπιγγα, με το δεύτερο σάλπισμα, επλήγει η θάλασσα, επλήγησαν και οι ιχθύες της θαλάσσης. Και το τρίτο της θαλάσσης έγινε αίμα, καταστροφή, θάνατος, και απέθανε το τρίτον των κτισμάτων των εν τη θαλάσση. Πέθανε το εν τρίτον των ψαριών και το τρίτον των πλοίων διεφθάρι και το εν τρίτον από τα πλοία κατεστράφησαν. Και ο τρίτος άγγελος, εδώ θα προσέξετε ιδιαιτέρως, και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς, και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων, και το όνομα του αστέρος λέγεται ο Άψυνθος, και γένεται το τρίτον των υδάτων εις Άψυνθον, και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράνθησαν. Πρώτα, με το πρώτο σάλπισμα επλήγει η ξηρά και η βλάστηση. Με το δεύτερο η θάλασσα και τα ψάρια. Με το τρίτο τα γλυκά νερά, τα πόσιμα νερά. Ο τρίτος άγγελος σάλπισε και έπεσε πάνω από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που καιόταν σαν λαμπάδα. Που έπεσε πάνω στο εν τρίτον των ποταμών και των πηγών, και το όνομα του αστέρος Άψυνθος, δηλητήριο, και έγινε το ένα τρίτον από τα νερά Άψυνθος, δηλητήριο. Και πολλοί από τους ανθρώπους απέθαναν από τα νερά, διότι δηλητηριάστηκαν τα νερά και αναγκάστηκαν να πιούν δηλητηριασμένα νερά. Ο Ιωάννης βλέπει ένα μεγάλο αστέρι φλεγόμενο να πέφτει πάνω στους ποταμούς και στις πηγές. Η συμφορά έρχεται από πάνω. Φλεγόμενο το αστέρι. Γιατί φλεγόμενο? Διότι έχει δύναμη πυρός μέσα. Ίσως διότι και εξεράγει στην ατμόσφαιρα μεταξύ ουρανού και γης. Έπεσε πάνω στους ποταμούς και στις πηγές και πικράθηκαν, δηλητηριάστηκαν τα νερά, και έπιαν οι άνθρωποι και πικράθηκαν, δηλητηριάστηκαν και αυτοί και απέθαναν. Άψυνθος είναι το όνομα του αστέρος. Τι είναι ο άψυνθος? Φυτό είναι. Είναι ένα φυτό πολύ πικρό. Εάν το βάλει κανείς μέσα σε μέλι, υπερισχύει η πικρία αυτού του φυτού και όχι η γλυκύτης του μέλιτος, και γίνεται πικρό και το μέλι. Τα πρόβατα λέγεται εξενστίκτου. Άλλο μυστήριο. Έχουν ένστικτο από το Θεό τα πρόβατα και δεν πλησιάζουν και δεν τρώγουν τον άψυνθο, την αψυθιά, όπως λέγεται στη δημόδη γλώσσα. Ενώ άψυνθος είναι φυτό, εδώ παραδόξως γίνεται όνομα αστέρος. Γιατί αυτό το αστέρι σκορπάει πικρία.
δηλητηριάζει τα νερά. Ποια δύναμη θα μπορούσε, αδελφοί μου, να φανταστεί κανείς την εποχή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, εδώ και 1800-1900 χρόνια, ποια δύναμη θα μπορούσε να φανταστεί κανείς σαν μια σφαίρα που πέφτει από πάνω και δηλητηριάζει τους ποταμούς και τις πηγές? Δεν νομίζω ότι υπήρχε καλύτερος συμβολικός τρόπος για να παρουσιαστεί μπροστά στα μάτια του Ιωάννου το φαινόμενο μιας ατομικής βόμβας η οποία πέφτει και με τη ραδιενεργειά της δηλητηριάζει τους ποταμούς και τις πηγές και πίνουν οι άνθρωποι δηλητηριασμένο νερό και πεθαίνουν. Στην Πολωνία, που είναι κατεξοχήν θρησκευτική χώρα και η πιο μαχητική χώρα απέναντι των αθέων, συζητήθηκε η ετυμολογία της λέξης Τσερνομπίλ και ελέγχθη ότι αυτή η λέξη είναι σύνθετη και σημαίνει μαύρο πικρό χόρτο, άψυνθο, αψηφιά. Σχετικό άρθρο δημοσιεύτηκε στη Μόν των Παρισίων και ένας γλωσσολόγος καθηγητής εδώ στην Ελλάδα, ερωτηθής σχετικός, απήντησε ότι από τις πρώτες έρευνες που έκανε διαπιστώθη ότι η λέξη Τσερνομπίλ σημαίνει πραγματικά άψυνθος, πικρία, δηλητήριο. Αλλά σχέτως της ετυμολογίας της λέξης Τσερνομπίλ είναι γεγονός ότι από τη μικρή αυτή πόλη της Ουκρανίας εκπορεύθηκε άψυνθος, ραδιενεργό νέφος, δηλητήριο που δηλητήριασε τα νερά αλλά και όλα τα μέρη και τα στοιχεία και όλα τα μέρη της φύσεως και την ατμόσφαιρα και τα φυτά και τα ζώα και τους ανθρώπους. Εδώ ενδιαφέρεται για τα νερά ο προφήτης, με άλλες εικόνες παρουσιάζει την επίδραση της ατομικής ενεργείας πάνω στα άλλα μέρη της φύσεως. Υπενθυμίζω πάλι την προφητεία του Αγίου Χριστοφόρου του Παπολάκου: θα βράζει ένα καζάνι στην άκρη του κόσμου, άκρη του κόσμου είναι το Τσερνομπίλ, το Κίεβο, και θα χύνουν το γάλα κάτω στον καβομαλιά. Συνεχίζομαι. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και επλήγει το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, ή να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και το τρίτον αυτής, μη φάνει η ημέρα και η νύχτα ομοίως. Με το τέταρτο σάλπισμα πλήττεται ο αστρικός κόσμος, ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, και μειώνεται το φως της ημέρας και το φως της νυχτός κατά το 1/3. Τι λένε οι επιστήμονες? Αν εκραγεί πυρηνικός πόλεμος θα δημιουργηθεί ένα νέφος το οποίο θα μειώσει κατά το 1/3 το φως της ημέρας και της νύχτας. Και είδον και ήκουσα αετού πετωμένο εν μεσουρανήματι λέγοντος φωνή μεγάλη. Είδα και άκουσα ένα αετό να πετάει στο μεσουράνημα, στο ζενίθ του ουρανού,
και να φωνάζει με φωνή μεγάλη «Ουέ, ουέ, ουέ» τους κατοικούντας επί της γης. Εκ των λοιπόν φωνών της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελώντων σαλπίζειν. Αλίμονο, 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 τρισαλίμονος τους κατοίκους της γης, από τις λοιπές φωνές της σάλπιγγος των τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε, εισερχόμεθα στο ένατο κεφάλαιο, και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γην, και δόθη αυτό η κλής του φρέατος της αβύσσου, και ίνιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου και ομένης, και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Σάλπισε ο πέμπτος άγγελος, και έπεσε από τον ουρανό ένα αστέρι και άνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, ένα βαθύ άνοιγμα, ένα βαθύ πηγάδι στη γη άνοιξε, και μέσα από το φρέαρ της αβύσσου βγήκε καπνός σαν καπνός καμίνου, και σκοτίστηκε από τον καπνό ο ήλιος και ο αέρας. Όταν πέφτει μεγάλη πυρηνική βόμβα, έχει τη δύναμη να ανοίξει ένα μεγάλο τεράστιο άνοιγμα στη γη. «Φρέαρα βύσσου», λέει ο Ιωάννης. Και καθώς εκρήγνεται η βόμβα, ανέρχεται καπνός, ένα τεράστιο μανιτάρι από καπνό, και σκοτίζεται ο ήλιος και ο αέρας. Στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, έξω στους τοίχους είναι ζωγραφισμένη αυτή η εικόνα της Αποκαλύψεως. Έχει ανοιχθεί φρέαρ πηγάδι κάτω στη γη, και από το πηγάδι υψώνεται ένα σύννεφο καπνού σαν μανιτάρι. Είναι πανομοιότυπο με το μανιτάρι του καπνού που σχηματίζεται μετά την έκρηξη ατομικής βόμβας. Θαυμάζουν οι επισκέπτες του Αγίου Όρους αυτή την εικονική παράσταση που έγινε από τον Αγιογράφο τον 14ο αιώνα. Ένας Γάλλος μάλιστα τόσο εξεπλάγει από αυτές τις παραστάσεις, από αυτά τα μανιτάρια του καπνού και τα φρέατα της αβύσσου που είναι ζωγραφισμένα στους εξωτερικούς τοίχους του Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρος, ώστε έγραψε ειδικό βιβλίο ο ξένος, ο Γάλλος συγγραφεύς, «Η Αποκάλυψη ερμηνευωμένη με τις αγιογραφίες του Αγίου Όρους». Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και είκοσα φωνήν μίαν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του Χρυσού του ενώπιον του Θεού, λέγοντος το έκτο αγγέλο: «Ο έχων την σάλπιν καλήσων τους τέσσερας αγγέλους τους δεδεμένους επί το ποταμό το μεγάλο Εφράτη, και ελήθησαν οι τέσσερες άγγελοι ετοιμασμένοι στην ώραν και ημέραν και μήνα και ενή αυτών είναι αποκτήνωση των τρίτων των ανθρώπων, και ο αριθμός των στρατευμάτων του ύπου 2 μυριάδες μυριάδων, 20 των αριθμών αυτών». Εσάλπισε ο έκτος άγγελος και αφέθη ελευθέρα, ελεύθερο το πέρασμα από τον Εφράτη ποταμό, και στρατεύματα, λέει, από την Ανατολή πέρασαν τον Εφράτη ποταμό και σκόρπισαν τον όλεθρο, εσκότωσαν το 1/3 των ανθρώπων, και ο αριθμός των στρατευμάτων ή το καταπληκτικός απίθανος. «Άκουσα τον αριθμό», λέγει ο Ιωάννης, 2 μυριάδες μυριάδων, 200 εκατομμύρια στρατός.
για την εποχή που γράφει ο Ιωάννης είναι καθ' υπερβολήν υπερβολικός ο αριθμός 200 εκατομμύρια. Την παλαιά εποχή τα στρατεύματα ήταν 50.000, 100.000, 200, 500, 1-2 εκατομμύρια. 1-2 εκατομμύρια παρουσιάζει τις στρατιές των Περσών ο Ηρόδοτος που εξεστράτευσαν εναντίον της Ελλάδος. Εδώ δεν λέγει 1 εκατομμύριο ή 2, 200 εκατομμύρια στρατός που έρχεται πέραν του Εφράτου από την Ανατολή. Τα τελευταία έτη οι Κινέζοι, οι κίτρινοι φυλοί, αυτοί οι πεινασμένοι άνθρωποι που σωρεύουν συνεχώς μίσος εναντίον της αδίκου ανθρωπότητος, δήλωσαν, ανακοίνωσαν ότι έχουν 200 εκατομμύρια στρατό. Θα έλθει και η ώρα των Κινέζων. Τώρα έχουν συνεργασία με τους Αμερικανούς και συνεχώς προάγονται και ισχυροποιούνται και αυτοί. Αφήνω το 7ο σάλπισμα για το τέλος. Περιέχεται στο 11ο κεφάλαιο, στο στίχο 15. Και έρχομαι στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως γίνεται λόγος για τις 7 φιάλες. 7 φιάλες χρυσές, λέγει σε άλλο κεφάλαιο η Αποκάλυψης, που περιέχουν τις έσχατες, τις τελευταίες και φοβερότερες πληγές, λέγει σε άλλο κεφάλαιο πάλι η Αποκάλυψης. 7 ολόχρυσες νταμιζάνες. Ολόχρυσες γιατί είναι πολυδάπανες. Διαβάζω τώρα το 16ο κεφάλαιο. Και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού λεγούσης της 7 αγγέλης. Υπάγεται και εκχέατε τα 7 φιάλας του θυμού του Θεού εις την γη. Και απήλθεν ο πρώτος και εξέχεια την φιάλην αυτού εις την γη. Στην ξηρά. Και έγινε το έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ο πρώτος άγγελος εξέχε το περιεχόμενο της φιάλης, της νταμιζάνας αυτής, πάνω στην ξηρά και έγινε έλκος, πληγή, κακή και φοβερή στους ανθρώπους που έχουν το χάραγμα του θηρίου, στους ανθρώπους που θα δεχθούν όταν έρθει ο Αντίχριστος να σφραγιστούν στο μέτωπο και στο χέρι με τον αριθμό του Αντιχρίστου χ, ξι, σίγμα, ταφ, 666. Δεν ξέρω αν το νέο δελτίο ταυτότητος, όπως γράφεται και λέγεται και διαδίδεται μετεπιτάσεως, αν θα έχει πράγματι τον αριθμό 666, είτε σαφώς είτε με γραμμωτό σύστημα, δεν έχω εξετάσει αυτό το θέμα, αλλά αν περιέχεται αυτός ο αριθμός, έχουμε καθήκον να αντιδράσουμε και να μην δεχτούμε τέτοιες ταυτότητες. Μη ανησυχείτε, υπάρχουν πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας οι οποίοι αναμένουν την ώρα και τη στιγμή, αφού εξετάσουν καλά τα πράγματα, να δώσουν τη μαρτυρία και τη μάχη. Μη ανησυχείτε. Πάντως θεωρούμε πολύ βαρύ και το ότι στις νέες ταυτότητες δεν θα περιέχεται η ένδειξη χριστιανός ορθόδοξος, και γι' αυτό θα δώσουμε τη μάχη. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις την θάλασσα και έγινε το αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Ο δεύτερος άγγελος
εξέχε τη φιάλη του μέσα στη θάλασσα, έπληξε τη θάλασσα και έγινε η θάλασσα αίμα. Το αίμα σύμβολο του θανάτου. Κάθε ψάρι, κάθε ζωντανή ύπαρξη μέσα στη θάλασσα πέθανε. Να πέφτει μία νταμιζάνα και να σου λέει ότι ξοφάνει όλα τα ψάρια της θάλασσας και του ωκεανού. Παράδοξα πράγματα. Αν αυτή η νταμιζάνα είναι ατομική βόμβα, δια της ραδιενεργίας πλήττει, δηλητηριάζει τη θάλασσα και αποτέλεσμα είναι όντως να πεθαίνουν τα ψάρια μέσα στη θάλασσα. Και ο τρίτος εξέχει την φιάλη αυτού εις τους ποταμούς και στα σπηγά των υδάτων. Υπάρχει παραλληλισμός και αναλογία μεταξύ των σαλπίγκων και των φιαλών. Ο τρίτος λέγει άγγελος, εξέχει τη φιάλη του στους ποταμούς και στις πηγές των υδάτων, στα γλυκά, στα πόσιμα νερά και έγινε το αίμα. Μπήκε ο θάνατος μέσα στα νερά και ήκουσα του αγγέλου των υδάτων λέγοντος, άκουσα τον άγγελο που είχε εξουσία στα νερά και έλεγε «Δίκαιος ή ο ον και ο ίν ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας, ότι αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα αυτής έδωκας ποιήν, άξιοι εσύ». Μιλάει η δικαιοσύνη του ουρανού, αδελφοί μου. Δίκαιος είσαι, ο Θεέ, αιώνιε, ο ον και ο ίν, σύ που είσαι τώρα και ήσουν πάντοτε κατά το παρελθόν, ο όσιος, ο ευθύς, ο δίκαιος, ο Άγιος. Δίκαιος είσαι, διότι απεφάσισες αυτά τα πράγματα και επέφερες αυτές τις καταστροφές. Διότι αίμα Αγίων και προφητών έχησαν και αίμα τους έδωκες να πιούν. Άξιοι είναι. Είναι άξιοι, αφού έχησαν αίμα Αγίων και προφητών, να πιούν αίμα. Το λέω κι εγώ ταπεινός εδώ ιεροκήρυκας, να το πείτε κι εσείς μόλις σας την καρδιά. Κι αν είναι κανείς που συμπαθάει τους αθέους, να βγει από την αίθουσα και να μην πατήσει ποτέ. Πάνω οι άθεοι, πίσω από το σιδρούν παραπέτασμα, αίμα Αγίων και προφητών στον αιώνα μας εξέχιαν. Μυριάδων Αγίων ανανέωσαν τους διωγμούς του Νέρονος, του Δεκίου, του Διοκλητιανού. Αίμα έχησαν και αίμα θα πιούνε. Και αίμα πίνουν από το Τσερνομπίλ, θάνατο πίνουν. Και αυτό το αίμα είναι λίγο. Θα πληρώσουν οι άθεοι και θα πληρώσουν όσοι συμπαθούν τους αθέους. Και θα πληρώσουν λίγο εδώ και πολύ στην απέραντη αιωνιότητα. Δεν υποφέρω, χριστιανοί μου, ένα πράγμα. Ότι και αυτοί οι άνθρωποι βαπτισμένοι, βγαλμένοι από την κολυμβήθρα της Ορθοδοξίας, μετεστράφησαν και έγιναν διώκτες του χριστιανισμού στην εποχή μας. Επιτέλος ο Νέρον δεν ήταν χριστιανός, δεν ήταν βαπτισμένος, ο Δέκαιος δεν ήταν, ο Διοκλητιανός δεν ήταν, αλλά αυτά τα θηρία του σιδηρού παραπετάσματος ήταν χριστιανοί. Και όταν κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς, μας λένε και τι ωφέλησε ο χριστιανισμός στον κόσμο και τι επέτυχαν οι χριστιανοί. Τους ερωτάμε κι εμείς, αυτοί δεν ήταν χριστιανοί, τι έκαναν για να επιτύχει ο χριστιανισμός? Έκαναν το παν να ξεριζώσουν τον χριστιανισμό. Είναι δε στο παθητικό της Εκκλησίας του αιώνος μας ότι δεν έκανε μία σύνοδο πανορθόδοξη
και όπως καταδίκασε παλαιές αιρέσεις, τον αριανισμό παραδείγματος χάριν, να καταδικάσει και τον άθεο μαρξισμό. Και ο έβδομος άγγελος, προσέξτε εδώ είναι, η φοβερότερη φιάλη. Και ο έβδομος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί τον αέρα, στην ατμόσφαιρα. Τα πάντα μολύνει η πυρηνική ενέργεια. Ξηρά, ποταμούς, πηγές, θάλασσες, ανθρώπους, άστρα, ατμόσφαιρα. Και ο έβδομος εξέχε την φιάλην αυτού επί τον αέρα και εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ναού του ουρανού από του θρόνου λέγουσα. Γέγονε και γένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός εγένετο μέγας ίος σου και γένετο αφού οι άνθρωποι εγένοντο επί της γης τυλικού το σεισμός ούτω μέγας. Και έγινε το η πώληση μεγάλη εις τρία μέρη και οι πόλεις των εθνών έπεσαν και η Βαβυλώνη μεγάλη εμνίστη ενώπιον του Θεού δούνε αυτή το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού και πάσα νήσος έφυγε και όροι ούχε βρέθησαν και χάλαζα μεγάλη ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους. Και βλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εκ της πληγής της χαλάζης ότι μεγάλη εστίν η πληγή αυτής φόδρα. Τρομερή περιγραφή, τρομερή προφητεία. Και ο έβδομος άγγελος εξέχε τη φιάλη του στον αέρα και βγήκε φωνή μεγάλη από το ναό του ουρανού από το θρόνο. Η φωνή έλεγε γέγονε, έγινε και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός έγινε μεγάλος, τέτοιος σεισμός που δεν έγινε ποτέ αφότου έγιναν άνθρωποι επάνω στη γη. Τόσο μεγάλος τέτοιος σεισμός. Και η πόλη στη μεγάλη διαιρέθησε τρία μέρη και οι πόλεις των εθνών έπεσαν και η Βαβυλώνη μεγάλη έγινε αντικείμενο μνήας ενώπιον του Θεού. Ο Θεός δηλαδή θυμήθηκε την Βαβυλώνα τη μεγάλη, το σύμβολο του αμαρτωλού και αντιθέου κόσμου και έδωσε σε αυτή τη Βαβυλώνα το ποτήρι του ίνου του θυμού της οργής του ο Θεός. Και κάθε νησί έφυγε από τον τόπο του και τα όρη δεν ευρέθησαν, μετακινήθηκαν και χάθηκαν. Και μεγάλη χάλαζα σαν ογκόλυθη, ταλαντιαία χάλαζα, κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω στους ανθρώπους και μετανόησαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι των εσκάτων καιρών θα είναι όμοιοι με τους δαίμονες. Δεν μετανοούν οι δαίμονες, δεν μετανοούν και οι άνθρωποι των εσκάτων καιρών. Και βλασφήμισαν οι άνθρωποι το Θεό από την πληγή της χαλάζης. Τι είναι αυτή η χάλαζα? Βλήματα τεράστια, βροχή βλημάτων, χάλαζα βλημάτων. Βλασφήμισαν οι άνθρωποι το Θεό λόγω της πληγής της χαλάζης, διότι η πληγή αυτή ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη. Αδελφοί μου, δεν χρειάζεται πολύ σοφία για να καταλάβει κανείς ότι μέσα στην Αποκάλυψη
προφητεύονται τα πυρηνικά όπλα της εποχής μας με την παγκόσμια καταστρεπτική τους δύναμη. Οι ειδικοί επιστήμονες λέγουν ότι 10 υδρογονοβόμβες σήμερα έχουν τη δύναμη να καταστρέψουν ολόκληρο τον πλανήτη ασχέτως του τόπου που θα πέσουν. Και αν και οι 10 πέσουν στο ίδιο σημείο της γης, ο πλανήτης ολόκληρος καταστρέφεται. Προβλέπεται από τη Γραφή ότι ο κόσμος θα καταστραφεί και θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι πάνω στη γη. Και ότι προβλέπεται από τη Γραφή θα γίνει οπωσδήποτε. Και ο καιρός να γίνει πλησιάζει. Το ατύχημα του Τσερνομπίλ είναι ένα ελαφρό προμήνυμα. Όταν θα πέσουν από πάνω τα αστέρια οι φιάλες, τότε θα είναι η μεγάλη συμφορά της ανθρωπότητος. Γιατί ο Θεός θα επιτρέψει τόσο μεγάλη καταστροφή? Όσοι εκλαμβάνουν το Θεό σαν το πιο αφελές όν, ερωτούν, δεν είναι γεμάτος αγάπη ο Θεός? Πώς θα επιστρέψει την καταστροφή του κόσμου? Ναι, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη, αλλά ο άνθρωπος είναι γεμάτος κακία και μίσος και μοχθηρία και καταστροφική μανία. Ο Θεός είναι καλός, αλλά ο άνθρωπος είναι κακός, και ο Θεός ως δίκαιος θα επιβάλλει δικαιοσύνη. Α, Θεός ου μη κτηρίζεται, λένε οι γραφές. Ο Θεός δεν πιάνεται κορόιδο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε όλα τα κέφια μας και να θέλουμε και ο Θεός να επευλογεί τις ατιμίες μας και τα έσχη μας και τα εγκλήματά μας. Όχι, Θεός ου μη κτηρίζεται. Γιατί ο Θεός θα επιτρέψει την παγκόσμια καταστροφή, μια καταστροφή άνευ προηγουμένου και άνευ επομένου? Για πολλούς λόγους, σε αδρές γραμμές αδελφοί μου. Πρώτον, για την απιστία. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Ο Χριστός είπε πρώτου θανάτου του, θα έλθει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, και θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Θα αποδείξει στον κόσμο ότι διέπραξε μια αμαρτία, την πιο μεγάλη αμαρτία. Ποια είναι η πιο μεγάλη αμαρτία? Ότι ου πιστεύω είναι σε μέ, διότι δεν πιστεύουν σε μένα. Είμαι ο Μεσσίας, ο λυτρωτής και ο σωτήρας του κόσμου. Είμαι ο Υιός του Θεού και Θεός, όπως ο Πατέρας μου. Και οι άνθρωποι δεν με πιστεύουν. Για κοιτάξτε από 100 ανθρώπους που περνάνε στον δρόμο, ρωτήστε πόσοι πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός, Θεός αληθινός. Όχι μόνον δεν πιστεύουν οι άνθρωποι του 20ου αιώνα, αλλά και θρασίτατα διακηρύσουν την απιστία τους και την αθεία τους, και υπούλος αλλά και φανερός και βανάυσος και συστηματικός καταπολεμούν την πίστη του Χριστού. Οι χιλιαστέ την πίστη του Χριστού καταπολεμούν. Οι μασόνοι την πίστη του Χριστού καταπολεμούν. Οι άθεοι μαρξιστέ το Χριστό κυρίως καταπολεμούν. Όλες οι σκοτεινές δυνάμεις την πίστη του Χριστού θέλουν να ξεριζώσουν. Και οι άρχοντες της Ελλάδος
τις τελευταίες δεκαετίες σαν ιδανικό έχουν να μειώσουν, να γκρεμίσουν την Εκκλησία, την πίστη, τους θεσμούς, την ηθική, του Ευαγγέλιο. Στις χώρες δε των αθέων ολοκληρωτικών καθεστώτων η αθεία έγινε πολιτική, έγινε έδρα στα πανεπιστήμια, έγινε υπουργείο ανάμεσα στα άλλα υπουργεία και όπως είπαμε οι άθεοι στον αιώνα μας κήρυξαν εξοντωτικό διωγμό εναντίον της πίστεως και τώρα λένε ότι χαλάρωσαν το διωγμό. Αν ευρεθεί στις χώρες αυτές ένας ιερεύς με σημαντική επίδραση πάνω στο λαό, τον τρώει το σκοτάδι. Και οι χριστιανοί, λαϊκοί, μοναχοί, ιερείς, πολλοί ρίπτονται μέσα στα ψυχιατρία και με χάπια και με ενέσεις τους αλλοιώνουν τον ψυχικό τους κόσμο, τους κάνουν ράκι οι άθεοι. Γι' αυτό να μην συμπαθείτε αθέος. Όποιος συμπαθεί αυτούς τους αθέους, να μην ξαναπατήσει σε εκκλησία. Ξαναπατήσει ούτε σε θρησκευτική αίθουσα. Έτσι. Ο Θεός θα επιτρέψει τη μεγάλη καταστροφή για την υπερηφάνεια της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος υπερηφανεύτηκε όπως ο αιωσφόρος. Πω, τι εγωισμό έχει ο άνθρωπος των νεωτέρων χρόνων. Ο αιωσφόρος είπε θα θέσω το θρόνο μου πάνω από τα νέφη, θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Ο άνθρωπος του 20ου αιώνος έγινε χειρότερος και από τον αιωσφόρο. Έθεσε το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού, κατήργησε το Θεό και ανακήρυξε Θεό τον εαυτό του. Κέντρο του κόσμου κατά τους αθέους δεν είναι ο Θεός αλλά ο άνθρωπος. Ο Θεός θα επιτρέψει την καταστροφή του κόσμου για την ύβρη του ανθρώπου. Τι είναι η ύβρης? Το έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας. Η πιο μεγάλη ασέβεια, ανυπόφορη και από τους θεούς και από τους ανθρώπους, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Η υπεροψία, η καταφρόνηση του Θεού. Θεέ, σε αγνώ, σε καταφρονώ. Δεν καταδέχομαι ούτε το όνομά σου να αναφέρω, ούτε στα μηνύματα του Πάσχα, ούτε στα μηνύματα των Χριστουγέννων. Αυτή την ύβρη ενσαρκώνουν και οι άρχοντές μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά θα ταπεινωθεί η ύβρις, λέγει ο Ισαΐας των αρχόντων, και θα πενθήσουν οι υψηλοί της γης. Θα τους δώσει ο Θεός μερικές τα αυτιά και θα σκύβουν κάτω ταπεινωμένοι και θα κλαίνε τη μοίρα τους. Μάλιστα. Ο Θεός θα επιτρέψει την παγκόσμια καταστροφή, αδελφοί μου, διότι ο άνθρωπος θεοποίησε την επιστήμη. Ποιος έδωκε βρε ηλίθιε άνθρωπε το μυαλό για να σκέπτεσαι και να φτιάχνεις επιστήμη? Και ποιος έδωκε τα υλικά για να τα ανακατεύεις, να εκφραστώ κατά αυτόν τον τρόπο, και να φτιάχνεις διάφορα επιτεύγματα? Οι άνθρωποι κούφοι και αλαζόνες δεν βλέπω και δεν θαυμάζω τα τεράστια έργα του Θεού. Τα ορατά σας λέγω. Δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια γαλαξίες. Μυστήρια μέσα στο μακρό κόσμο ανεξιχνίαστα. Μυστήρια μέσα στο μικρό κόσμο ανεξιχνίαστα. Δεν βλέπουν τα μεγαλεία και τα μυστήρια του Θεού. Φτιάνουν κάτι μικροεπιτεύγματα. Και αυτά με το μυαλό που έδωκε ο Θεός και τα υλικά που έδωκε ο Θεός μεθάνε και λένε «Η επιστήμη αυτή είναι η θεότης, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τη επιστήμη».
Χαμένος άνθρωπος. Έφτιαξαν οι Αμερικανοί ένα διαστημόπλιο. Τέλειο, είπαν. Πιθανότης να πάθει ατύχημα 1 στις 100.000. Challenger το όνομα. Πρόκλησης ο προκαλών. Προκλητικό όνομα. Το εξετόξευσαν, έγινε πήραν άλωμα. Να υπερήφανε επιστήμον. Έφτιαξαν το πυρηνικό εργοστάσιο Ιάθη στο Τσερνομπίλ, στη σοβιετική ζωή στο περιοδικό. Τέλειο! Σε 100.000 χρόνια μπορεί να παρουσιαστεί ένα ατύχημα, είπαν. Έπειτα από 2 μήνες εξεράγει ο αντιδραστήρας, δηλητηριάστηκε το 1/3 της γης. Κατέπεσε ο εγωισμός και το γόητρο των αθέων. Απεδείχθη ότι κάνω χοντροδουλειές και γίνονται εγκληματίες εις βάρος της ανθρωπότητος και δεν έχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Τους ταπείνωσε ο Θεός. Θυμηθείτε την ταπείνωση που υπέστησαν οι Άγγλοι κατασκευαστές του Τιτανικού, του περιφήμου εκείνου πλοίου. Όταν το έφτιαξαν, καυχήθηκαν και είπαν, είναι τόσο γερό, τέλειο, ώστε ο Θεός, ούτε ο Θεός μπορεί να το βυθίσει. Έκανε το παρθενικό ταξίδι του και καταβυθίστηκε. Θα επιτρέψει ο Θεός την ολοκληρωτική καταστροφή του κόσμου, αγαπητοί μου, γιατί ο άνθρωπος και στις αντιλήψεις και στη ζωή έγινε ηλιστής. Κατήργησε το Θεό, το υπέρτατο πνεύμα, κατήργησε και το ανθρώπινο πνεύμα, κατ' ουσίαν ο άνθρωπος κατήργησε τον εαυτό του, αφού αρνήθηκε το πνεύμα, την ψυχή, και διακήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι ένα τσουβάλι χώμα, ύλη, σάρκα, και όλο το βάρος έριξε στην ύλη. Πώς θα γεμίσει το έντερο τον πεπτικό σωλήνα και πώς θα ικανοποιήσει τα υπογάστρια, τα αισχρά πάθη και πώς θα καλοπεράσει σε αυτή τη ζωή. Να η τιμωρία. Το έντερο δεν μπορεί να γεμίσει τώρα με τα αγαθά του Θεού, γιατί έχουν ραβεί ενέργεια. Αυτή η ζωή δεν μπορεί να είναι απολαυστική ζωή. Χτυπάει ο Θεός το σώμα, χτυπάει τη σάρκα, χτυπάει αυτή τη ζωή. Σου λέει αυτά είναι μηδέν. Γιατί η ζωή μας τώρα τι είναι? Εξαρτάται από 5 παλαβούς του κόσμου. Ποια δημοκρατία, ποια δημοκρατία, κοροϊδευόμαστε. Δημοκρατία όταν από 5 παλαβούς του κόσμου εξαρτάται η ζωή δισεκατομμυρίων. Όταν με τα κολοσσιαία σφάλματά τους δηλητηριάζουν μέγα μέρος της ανθρωπότητος και δεν έχουν την ταπείνωση να ζητήσουν ούτε ένα τυπικό συγγνώμη από την ανθρωπότητα, αλλά δηλώνουν κυνικότατα, θα συνεχίσουμε τα πυρηνικά προγράμματα και θα κάνουμε νέα εργοστάσια. Αυτή είναι η δημοκρατία του κόσμου. Και υπάρχουν οι λήθοι που χειροκροτάνε τα διάφορα καθεστώτα. Οι λήθοι των ηλιθίων, δαιμονισμένοι είναι. Δαιμονισμένοι εν κυριολεξία, όχι κατά σχήμα λόγο. Έχουν ανάγκη εξορκισμών. Ναι, μη γελάτε, έτσι είναι. Είναι δαιμονισμένοι άνθρωποι. Έχει σκαρτάρει κάτι μέσα στο μυαλό τους. Δεν αλλάζουν, δεν πείθονται με τα ισχυρότερα επιχειρήματα. Θα επιτρέψει ο Θεός την παγκόσμια καταστροφή, αδελφοί μου, γιατί? Διότι ο κόσμος του 20ου αιώνα και παρεύει τους νόμους του Θεού σε έκταση που δεν παρέβησαν οι προηγούμενοι χριστιανικοί αιώνες, και κατήργησε τους νόμους του Θεού και έκαμε νόμους ανόμους, ανηθίκους και αντιθέως. Θα καταστρέψει ο Θεός τον κόσμο για το γυμνισμό. Κατήντησαν οι άνθρωποι κρέατα. Τι επιδεικνύουν? Αρετές, ιδανικά, ψυχική ομορφιά, κρέατα.
και γέμισε ο κόσμος από πορνογραφίες, από πορνογραφικά περιοδικά και αναγνώσματα και από πορνογραφικά έργα μέσα στους κινηματογράφους και από θέατρα πορνικά. Θα καταστρέψει ο Θεός τον κόσμο για την πορνεία, για τη μοιχεία, για τα παραφύσινα αμαρτήματα, τα οποία και αυτά αμνηστεύονται στην εποχή μας. Θα καταστρέψει ο Θεός τον κόσμο, γιατί ο γυμνισμός γίνεται νόμος. Επιτρέπεται, λέει, ο γυμνισμός. Επιτρέπονται τα γυμνιστικά στρατόπεδα. Ανώτεροι άνθρωποι γυμνιστέ, κατώτεροι εμείς οι άλλοι που ντυνόμαστε. Η μοιχεία γίνεται νόμος. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Είναι μια αθώα πράξης. Ένα αναψυκτικό κατά τον κόσμο. Ου φωνεύσεις, λέει η εντολή του Θεού, νόμος! Είναι 300.000 οι φόνοι των αθώων παιδιών εδώ στην Ελλάδα το χρόνο. Να γίνουν 400.000-500.000. Συνεχώς σφάζονται, κατακρεοργούνται παιδιά και δεν συγκινούμεθα και δεν αναστατώνουμε τον κόσμο. Παρακαλώ, έγινε συλλαλητήριο για τις αμβλώσεις. 4 εκατομμύρια είμαστε μέσα στο λεκανοπέδιο. 4.000 άνθρωποι, 20 ιερείς, κανείς αρχιερεύς της επισήμου εκκλησίας. Να σφάζονται 300.000 αθώα παιδάκια και να μην συγκινούνται τα εκατομμύρια των κατοίκων του λεκανοπηδίου, να μην συγκινούνται 10 μητροπολίτες εδώ μέσα στο λεκανοπέδιο, να μην συγκινούνται χιλιάδες ιερείς. Καταντήσαμε ανέστητη θηρία, καταντήσαμε, και χειρότερη από τα θηρία, γιατί τα θηρία δεν τρώνε τα παιδιά τους, εμείς τρώνε τα παιδιά μας. Τα κατασπαράσουμε, γι' αυτό θα τιμωρηθούμε. Αίμα χύνομαι, αίμα θα πιούμε, ραδιενέργεια, θάνατο. Θα καταστραφούμε, αγαπητοί μου, διότι γίναμε αποστάτες από το Θεό και παραμένουμε αποστάτες και απομακρυνόμεθα περισσότερο και δεν μετανοούμε, αλλά βλαστημούμε. Τι λέει ο Θεός διαμέσου του Ιερεμία? Ιδέ ότι πικρόν το καταλυπίνσε εμέ τον Κύριον την πηγήν του ύδατος της ζωής. Άνθρωπε, λέγει, θα ειδείς, θα δοκιμάσεις με τη σκληρή πείρα ότι είναι πικρό πράγμα, είναι αψύνθιο, είναι θάνατος να εγκαταλείπεις εμένα, το Θεό σου, τον Κύριό σου, την πηγή του ύδατος της ζωής. Το ψώνιο της αθεΐας, ραδιενέργεια. Το ψώνιο της αμαρτίας, θάνατος. Το ψώνιο της αμετανοησίας, τραγωδία και θάνατος και αιωνία κόλασης. Να απελπιστούμε? Όχι. Να απελπιστούν οι άπιστοι, να απελπιστούν οι άθεοι, εφόσον παραμένουν στην απιστία και στην αθεία και στον αμοραλισμό. Ο πιστός δεν θα απελπιστεί. Ελπίς το ευσεβή, φωνάζει ο Ισαΐας. Ας γίνεται παγκόσμια καταστροφή, για τον ευσεβή υπάρχει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα, θα πείτε? Αν η ραδιενέργεια δηλητηριάζει τον κόσμο, τα αγαθά του Θεού, της υπάρξης μας, ποια είναι η ελπίδα αν εκρήγνονται πυρηνικές βόμβες και εξατμίζουν τα σύμπαντα? Ο Θεός, αγαπητοί μου, και διαθαύματος δύναται να προστατεύσει τους πιστούς. Άκουσα ότι στο Άγιον Όρος το χαλάκια οι καλόγυροι ασκητέ δεν έχουν πολλά πράγματα αυτοί να φάνε, δεν έχουν ποικιλία αγαθών. Μόλις άκουσαν ότι έπεσε ραδιενεργό νέφος
μέσα στα νερά, στις τέρνες, στα προϊόντα, στους κήπους τους. Πήραν την εικόνα του άξιον εστί, έκαμα παράκληση στην Παναγία, μέτρησαν τη ραδιενέργεια, είχε πέσει και τρώνε απ' όλα. Ευλογημένοι άνθρωποι, γιατί εκεί πάνω στο Άγιον Όρος υπάρχουν πολλοί ασκητέ Άγιοι άνθρωποι. Δεν λέω ότι είναι όλοι Άγιοι, υπάρχουν όμως και πολλοί Άγιοι. Ο Θεός σε ένα πυρηνικό κατακλυσμό μπορεί να σώσει πιστούς ανθρώπους και δια παρεμβολής αγγέλων, να τους αρπάξει, να τους προστατεύσει με αγγέλους, δίπλα να εκραγεί η βόμβα και να σωθούν, όπως διεσώθησαν οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινο του πυρός. Αλλά αδελφοί μου, κι αν ο Θεός δεν μας σώσει σε αυτόν τον κόσμο από τις σωματικές αυτές καταστροφές που θα επιφέρουν τα φοβερά πυρηνικά όπλα της εποχής μας, δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Είδατε τι είπαν οι τρεις παιδες στον Ναβουχοδονόσορα? Βασιλιά μου, λέει, υπάρχει Θεός που έχει τη δύναμη να μας σώσει, αλλά και αν δεν μας σώσει, εμείς δεν λατρεύουμε το ειδωλό σου, θα μαρτυρήσουμε. Δεν θα πεθάνουμε, αδελφοί μου, θνητοί είμαστε. Η απόφαση είναι τελεσίδικος. Θανάτου αποθανεί, άνθρωπε. Άνθρωπε αμαρτωλέ, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και ο Ηλίας που δεν πέθανε, και ο Ενόχ που δεν πέθανε, θα έρθουν εδώ, θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο και θα πεθάνουν κι αυτοί, θα μαρτυρήσουν. Το μεγαλύτερο προνόμιο είναι να πεθάνουμε, να μαρτυρήσουμε, δοξάζοντας το Θεό, αδελφοί μου. Ούτως ή άλλως θα πεθάνουμε. Τώρα αυτά τα γεγονότα τα φοβερά της εποχής μας τι διδάσκουν? Τι μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε? Ότι αυτή η ζωή είναι τόσο επισφαλής, τόσο ανεξάρτητη από μας, ώστε δεν έχει σπουδαία σημασία. Ή ζούμε ή πεθαίνουμε, αυτό εξαρτάται από μερικά θηρία της γης. Η άλλη ζωή έχει αξία. Η αιώνια ζωή που δεν τελειώνει ποτέ, αδελφοί μου. Εδώ προσωρινώς νικούν και θα νικούν, θριαμβεύουν και θα θριαμβεύουν οι αντίθεες δυνάμεις. Ο δράκον, ο σατανάς και το θηρίον αύριο, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, ο μεγάλος προδότης, ο υπασπιστής του Αντιχρίστου και όλα τα όργανα του σατανά. Αλλά θα τελειώσει το θέατρο αυτού του κόσμου. Άντε, κοντά προς το τέλος είμαστε. Κοντά είναι τα φοβερότερα δεινά, αλλά κοντά, αδελφοί, είναι και η απολύτρωση. Εγγίζει η απολύτρωση ημών. Εγγίζει η απολύτρωση ημών. Τα θηρία τα μεγάλα θα τα κατασπαράξει ο Χριστός. Θα νικηθεί. Δεν θα νικήσει ο δράκον, ο σατανάς. Θα νικηθεί τελικώς. Δεν θα νικήσει το θηρίο Αντίχριστος. Θα νικηθεί. Δεν θα νικήσει ο προδότης, ο ψευδοπροφήτης. Δεν θα νικήσουν τα πολυκέφαλα και πολυκέρατα θηρία. Ποιος θα νικήσει? Ποιος θα νικήσει το αρνίον της Αποκαλύψεως, το προαποφασισμένο, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου μέσα στην απόβαση του Θεού Πατρός για τους πιστούς και εκλεκτούς και τους αληθινούς? Ο Χριστός θα νικήσει. Σαλπίζει ο έκτος, ο έβδομος άγγελος και ακούεται φωνή. Εγένετο η βασιλεία του κόσμου, του Κυρίου ημών και του Χριστού, και βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Τελικώς η βασιλεία του κόσμου, η εξουσία του κόσμου, η δύναμη του κόσμου θα περιέλθει στο Θεό και στο Χριστό, το σαρκωμένο Θεό, και θα βασιλεύσει ο Θεός και ο Χριστός
μαζί με τους εκλεκτούς εις τους αιώνας των αιώνων. Ναι, θα βασιλεύσει το αρνίον, ότι βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων, και μετά αυτού καλή και εκλεκτή και πιστή και αληθινή. Αμήν.